και λέγαμε στο διάλειμμα για την υποχρεωτικότητα ή μη του νέου νόμου. Και ουσιαστικά αυτό που μου είπατε είναι ότι είναι μεν υποχρεωτικό, αλλά υπό προϋποθέσεις. Ακριβώς. Καταρχήν, έχει διακριτική ευχαίρεια ως επιχείρηση να προσφύγεις ή όχι. Άπαξ όμως και προσφύγεις, μπαίνεις σε ένα δρόμο που έχει κάποιες υποχρεώσεις. Που δυστυχώς δεν είναι τόσο σοβαρές υποχρεώσεις και για τα δύο μέρη. Να το πω απλά, μια τράπεζα μπορεί να ξεκλειστρήσει εύκολα και να μην αποδεχτεί μια βιώσιμη λύση με κάποιους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη ότι με βάση την βιώσιμη δόση που προτείνει ο επιχειρηματίας και που βγαίνει σύμφωνα με τα εισοδήματά του, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην αποπληρωμή του δανείου, άρα να μην συνυπογράψει το συμφωνικό, άρα να μην προχωρήσουμε σε συμβιβασμό. Ενώ από την άλλη πλευρά ο δανειολήπτης, εφόσον βρεθεί μια δόση η οποία συνάδει με τα οικονομικά του και υπάρχει και είναι και υπό το συντονιστή, τον διαμεσολαβητή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που υποτίθεται θα επιβλέπει την διαπραγμάτευση και είναι σύμφωνα με τα οικονομικά της επιχείρησης, θα πρέπει να την ακολουθήσει. Αν δεν την ακολουθήσει, θα βρεθεί σε πολύ δυσμενέστερο στάδιο. Μάλιστα, εδώ υπάρχει και μια παγίδα. Εάν μπουν στη διαδικασία αυτού του νόμου, είναι πολύ πιθανό να χάνουν δικαστικά άλλα δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη, στο αρχικό σχέδιο υπήρχε η απαγόρευση να μπουν κάποιοι που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη ή που έχουν άλλη δικαστική διένεξη. Γιατί? Άρα, αυτό ισχύει ακόμα? Να σας πω, φοβάμαι ότι θα ισχύσει. Δεν είναι ακόμα σαφές, αλλά φοβάμαι ότι θα στερηθούν κάποια δικαιώματα. Με τόσες αυστηρές προϋποθέσεις ένταξης που μας περιγράφεται, τελικά ποιοι θα καρποθούν τα ωφέλη αυτού του νέου νόμου? Η εκτίμησή μου είναι ότι πάνω από το 80% των επιχειρήσεων δεν θα μπορούν να μπουν. Ή δεν θα είναι αποτελεσματικό για αυτές τις επιχειρήσεις. Σαν τρύπα στο νερό μου, ακούω. Άρα, σωστά το λέτε. Εγώ θέλω και από το βήμα που μου δίνετε, κάνω μια έκκληση προς την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να κάνει κάποιες τροποποιήσεις για να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις. Ακόμα και αν δεν έχουμε τέλειες λύσεις, τουλάχιστον να ξεκινήσει μια διαδικασία, να γίνει αυτή η ακτινογραφία που είπαμε πριν, να δούμε τι μπορεί να δίνει κάθε επιχείρηση και να σωθούν θέσεις εργασίας. Αλλιώς θα εγγραφούν τεράστιες ζημίες στις τράπεζες. Μην ξεχνάμε ότι τα επιχειρηματικά δάνεια, ναι, μεν στην Ελλάδα έχουν εξασφαλίσει και από φυσικά πρόσωπα και από τις επιχειρήσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλη υποτίμηση της ακίνητης περιουσίας και κυρίως των επιχειρηματικών ακινήτων. Και οι διευθετήσεις δεν έχουν γίνει, να το πούμε και αυτό. Και τα επιτόκια παραμένουν ψηλά. Και δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Φανταστείτε λοιπόν να ξεκινήσουν πληστηριασμοί για ένα εργοστάσιο που όταν κλείνει ένα εργοστάσιο πέφτει η αξία του κάτω από το 1,20. Είναι υπερβολή αυτό που ακούγεται, αλλά όταν σκουριάζουν τα μηχανήματα, όταν υπολειτουργεί ένα εργοστάσιο και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχουν ανταγωνιστές που να θέλουν να αγοράσουν ένα εργοστάσιο, θα το αγοράσουν ως κουφάρι, ως ένα οικόπεδο. Και η τράπεζα ζημιώνεται όμως από αυτό. Ακριβώς, και ζημιώνεται η τράπεζα. Και θα φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο που ουσιαστικά θα χαθούν οι περιουσίες και τα επιχειρηματικά ακίνητα, δεν θα εισπράξει η τράπεζα, δεν θα εισπράξει το δημόσιο, θα μείνουν τα χρέη. Θα κινδυνεύσουν να πάνε φυλακοί οι επιχειρηματίες, διότι κάποια από τα χρέη, όπως τον ασφαλιστικό ταμείο και του δημοσίου της εφορίας, έχουν και ποινική πλευρά. Επομένως, αυτό που είπατε σωστά θα είναι μια τρύπα στο νερό. Εντάσσονται όμως και χρέη προς το δημόσιο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτή η διευθέτηση τι ακριβώς περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει κούραμα ή κάποια άλλη λύση? Να σας πω, κυρία Ράντου, αυτό που περιλαμβάνει είναι το εξής. Περιλαμβάνει ένα κούρεμα, αλλά μόνο στις αυξήσεις. Όχι στη βεβαιωμένη οφειλή, ακριβώς στο αρχικό κεφάλαιο. Άρα, όσοι έχουν διωγγώσει χρέη ετών, δεν έχουν και εκεί πολύ Άρα, μεγάλη και διέξοδο. Εκεί μου δίνεται μια ευκαιρία να πω το εξής. Κάτι που αντιμετωπίζουμε και στη λειτουργία του νόμου Κατσέλη, γιατί με την τελευταία τροποποίηση βάζουμε και τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία και στο δημόσιο και στο νόμο Κατσέλη. Τι γίνεται εκεί? Πώς θα έχουμε. Θα έχουμε από τη μία πλευρά μία ρύθμιση πάνω στους χάρτων 100 δόσεων ή των 12 δόσεων, που είναι οι ρυθμίσεις που κάνει η εφορία, τις οποίες όμως κανονικά θα τις χάσει αν μπει σε μία άλλη διαδικασία, η οποία καλώς εάν προχωρήσει και έχουμε ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό. Αν χαθεί αυτός ο εξοδικαστικός συμβιβασμός, τι θα γίνει? Θα μπορεί να επανέλθει σε αυτές τις δόσεις ή θα τις έχει χάσει? Προφανώς ότι ισχύει και με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις. Θα τις χάσει και δεν θα μπορεί. Και μάλιστα με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, όπως έχει θέσει και η Τρόικα. Ακριβώς 15 μέρες. Σε μια σειρά περιπτώσεις.